Να δούμε τους καρκίνους. Καρκίνη αφροβίτης στο ζώδιό σα. Αυτό θα μείνει μέχρι τι 13 Ιουνίου. Έχετε ακόμα δηλαδή αρκετές ημέρες. <Και> Κάνει προτεραιότητα τα θέματα των σχέσεων. <Και> <Τηρακάνισα>. <Και> λοιπόν, τα θέματα των σχέσεων για όλους. Α, είτε είστε ήδη σε μία σχέση, <Και> είτε ψάχνετε αυτή τη σχέση. Για κάποιους τώρα, ειδικά τις επόμενες ημέρες και για όσους κυρίως είναι γεννημένοι τον Ιούνιο, εκεί πέρα δηλαδή που η Αφροβίτη θα έρθει αντιμέτωπη με τον Κρόνο, ε, εσείς μπορεί να νιώθετε πιο πιεσμένοι στο να πάρετε μία απόφαση για το μέλλον της σχέσης σας ή μπορεί ο σύντροφός σας να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία και εσείς πρέπει να ανταποκριθείτε. Μπορεί λοιπόν να υπάρχουν δύο σενάρια. Το ένα είναι θέλω να ξεκαθαρίσω μια κατάσταση, να βάλω τα όρια μου, να ξέρω τι μου γίνεται και πού πάω, με ποιον πάω παρακάτω. Άρα μέσα σε αυτό το σενάριο μπορεί να παίξει και μία ρήξη ακόμα. Για κάποιους άλλους καρκίνους μπορεί αντίθετα να είναι ξέρω τι μου γίνεται με αυτόν τον άνθρωπο που είμαι, άρα ας πάμε να το δούμε λίγο πιο σοβαρά. Είτε να το επισημοποιήσουμε, είτε να προχωρήσουμε α, σε μία συμβίωση. Γενικότερα, να πάμε παρακάτω τη σχέση μας. Άρα, η καρκίνη είστε γενικώ σε μία φάση λίγο στα αναμένα κάρβουνα, στο κομμάτι των ερωτικών σχέσεων. Και βέβαια, μην ξεχνάμε ότι η Αφροβίτη πάντα μας κάνει να φαινόμαστε α, την περίοδο που είναι στο ζώδιο μας λίγο πιο ελκυστική προ τα έξω. Άρα, είναι μία περίοδο πάντα που ε, είπαμε εκτείνεται μέχρι τις 13 Ιουνίου, που μπορεί να έχουμε περισσότερες ευκαιρίες, να κάνουμε μια νέα γνωριμία, να... Καλή, τι κάνει αυτό. Κοιτάξτε, μιλάει για την Τέμη, δεν μιλάει για του καρκίνου. Μιλάει για συγκεκριμένο καρκίνο τώρα, καρκίνο. Μόλι λε τα ζώδια, όποιου, καταλαβαίνουμε αμέσω ποιο είναι τι. Γιατί έρχονται λίγο πιο μπροστά. Κάνουν ένα βηματάκι μπροστά. Προσέγγισουν το χώρο. Οπότε, ότι, οπότε πειράζουμε το όλους τους συνεργάτε μας, αναλόγως με ποιος είναι, οι όδιο λε. Αχ, τέμι. Ναι. Λοιπόν, ε, η καρκίνη λοιπόν, ξεκαθαρίσματα, σοβαρές αποφάσεις για το μέλλον, ευκαιρίε όμως και για νέες καταστάσεις στην προσωπική σας ζωή. Είπαμε μέχρι τις 13 Ιουνίου έχετε ε, το καρπούζι και το μαχαίρι, κάπως έτσι. Πάμε να δούμε τους λέοντες. Μπράβο, μπράβο, Λοιπόν, εδώ τώρα στους λέοντες συμβαίνει μια <σχι> σχιζοφρένεια <με> την έννοια. <σχι> δηλαδή, τι εννοώ με αυτό. Ότι λίγο τα πράγματα εξελίσσονται σε δύο επίπεδα. Η συναισθηματική σα ζωή εννοώ, η ερωτική σα ζωή. Ε, από τη μια πλευρά, μην ξεχνάμε ότι η Αφροβίτη είναι στον καρκίνο, σε ένα ζώδιο πίσω από το δικό σας, άρα σε ένα κομμάτι του οροσκοπίου σας, εσωτερικό, μυστικό, κρυφό, που δεν θέλετε τέλο πάντων να βγει προ τα έξω. Από την άλλη πλευρά, σε ένα κομμάτι που είναι ο Άρη απέναντί σα, τον Ιβροχό και ο Ιωσή του Διδήμου, είναι λίγο πιο επιφανειακό αυτό που θέλω να δείξω προ τα έξω και το οποίο μπορεί να μην έχει μεγάλη συνάφεια, να μην ανταποκρίνεται με αυτό που νιώθετε τώρα τα σενάρια, σε αυτό που σας λέω, που είναι στην ουσία ο κοινό παρονομαστής όλων των σενάριων, είναι πάρα πολλά, έτσι, και ανάλογα φυσικά και στη φάση που είστε. Δηλαδή, μπορεί κάποιο να, να, να υπάρχει ένα ενδιαφέρον ερωτικό, αλλά αυτή τη στιγμή Uh, με, ή δεν παίρνει το πράσινο φως, δεν υπάρχει ανταπόκριση, ή φοβάται να κάνει το πρώτο βήμα, ή τέλος πάντων περιμένει τον άλλο να κάνει το πρώτο βήμα, οπότε είναι σε μία στάση αναμονής. Υπάρχουν άλλοι που μπορεί να βιώνουν μία σχέση κάπως μυστικά ή κρυφά, γιατί αυτή τη στιγμή δεν γίνεται να βγει προς τα έξω αυτή η σχέση. Uh, υπάρχουν πάρα πολλά σενάρια σε όλο αυτό που λέμε. Το, uh, ο κοινό παρονομαστής όμως είναι ότι... Δεν υπάρχει αυτό που ε, νιώθετε πολύ α, άνετα, πολύ ευτυχισμένοι και πολύ ερωτευμένοι και μπορείτε εύκολα να το δείξετε. Αυτό σας λέω. Αλλάζουν τα πράγματα. Μετά τις 14 Ιουνίου, εκεί θα έρθει η Αφροβίτη. Στο ζωδιό σα, εκεί λοιπόν, και να θέλετε να κρύψετε κάτι, ίσω να μην είναι τόσο εύκολο, ή τελικά να μην θέλετε κιόλα. Δηλαδή, να θέλετε να βγάλετε όλη την κατάσταση αυτή σε σχέση με τα ερωτικά σα προ τα έξω με κάποιο τρόπο. Και νομίζω ότι είναι και μια πολύ καλή περίοδο, ειδικά για όσου δεν έχουν κάτι τώρα ή μπορεί ακόμα να είναι σε φάση που ίσω θρυνούν για μια σχέση που έχει τελειώσει. Για καινούργιες λοιπόν κατακτήσεις Έρχεται ο Ιούνιος, ειδικά μετά τις 14, που νομίζω ότι θα κάνει πάρα πάρα πολύ καλό. Τα άλλα που μου έχεις πιτσαλισμές, τες, μας έχει πει τις άλλες ισχύουν αυτά για τη δουλειά και τα λοιπά. Φυσικά, Εντάξει. εννοείται. Επειδή αυτά τώρα δεν βγάζουν. Πάμε να δούμε Άρα τους παρθέντους. Λοιπόν, μέχρι τις... Ε, 13 Ιουνίου, αγαπητοί Παρθένη, η Αφροβίτη σα πάει πιο πολύ. Έχετε μια πιο άνετη, λίγο πιο έτσι, γλυκιά περίοδο <κοί> να εκφράσετε τα συναισθήματά σας, να χαρείτε τον έρωτα, τη συντροφικότητα. Νέε νοημίε επίση, αν είστε μόνοι μόνες και το ψάχνετε. Και, εν πάση περιπτώσει, ακόμα και αν δεν υπάρχει κάτι στη ζωή σα, να χαρείτε με του φίλου σα. ή μπορεί μια φιλική σχέση να βγει στην επιφάνεια και κάτι πιο ερωτικό. Παίζει και αυτό το σενάριο. Ή μπορεί φίλοι να σα γνωρίζουν, να λειτουργήσουν λίγο σαν προξενήτρε, να σα γνωρίσουν κάποιον. Κάποια που να υπάρχει έτσι. Ε, ένα τέλο πάντων ε, φλερτ, ένα κάτι που να σας ενδιαφέρει. Σε γενικές γραμμές, είναι μια περίοδος πιο ισορροπημένη αυτή για τους παρθένους στο κομμάτι των προσωπικών. Θέλω να πω ότι πολλές φορές... Ε, οι άνθρωποι που δεν έχουν σχέση μπορεί να περνάνε περιόδου που έχουν τεράστια αγωνία, ή του φταίνε όλα, ή τέλο πάντων στεναχωριούνται και μπορεί να είναι φλημένοι επειδή ακριβώ δεν έχουν σχέση. Είναι μία από τι περιόδου όμω, αυτή τώρα που εκτείνεται μέχρι τα μέσα Ιουνίου, που ακόμα και σε αυτή τη φάση να είναι, οι Παρθένοι δεν πέφτουν ψυχολογικά. Ή είναι αισιόδοξοι. Νιώθουν ότι κάτι μπορεί να συμβεί και μπορεί πραγματικά να συμβεί.